Ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας K19 του Αθλητικού Ομίλου Χανιά απέναντι στον Αστέρα Μαγούλα σε μάτς που έγινε ο Αγίος Αποστόλου για την 25η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Υποδομής της Football League. Με τον Ταταράκη να ανοίγει το σκορ για την ομάδα K19 στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, το παιχνίδι που έγινε, ξαναλέμε, στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Εντυπωσιακός και καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο, ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα λίγο αργότερα με τον Άνινο, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ. Από κοντά σημειώνει τον γκολ για τον ΑΟ Χανιά, κάνοντας το 2-0. Η ομάδα του Αστέρα Μαγούλα σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις ορέξεις των ποδοσφαιριστών του Κώστα Βερναδάκη, που σε ακόμα ένα παιχνίδι σημείωσαν πολλά γκολ και προσέφεραν πλούσιο θέαμα, ειδικά σε εντός έδρας παιχνίδι. Ο Άνινος σκοράρει και το τρίτο τέρμα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά, αν και η μπάλα προσέκρουσε σε σώμα αμυνωμένου του Αστέρα Μαγούλας. Αλλάζει λίγο η πορεία της μπάλας, 3-0 για τον Αθλητικό Ομίλο Χανιά, και με αυτό το σκορ μάλιστα οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια στο φινάλε του πρώτου 45 λεπτού, που βέβαια είχαν κριθεί τα πάντα. Στην επανάληψη, ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά περίπου στο 65 σημειώνει και τέταρτο τέρμα σε αυτήν εδώ τη φάση με τον Λεβεντάκη, που πήρε την πολύ ωραία κάθε παλιά και αξιοποιεί την πάσα, κάνοντας το 4-0 για τον Αθλητικό Όμιλο Χανιά. Διαστάσει θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων. Ο ΑΟ Χανιά, που με την νίκη του αυτή είναι πλέον στη δεύτερη θέση βαθμολογίας στο πρωτάθλημα υποδομών της Football League. Στο τέλος αναμέτρησης ο Αστέρας Μαγούλας απλώς μείωσε σε 4-1, πέτυχε τον γκολ της τιμής. Ωστόσο, ο ΑΟ Χανιά για μία ακόμη φορά ήταν εκείνος που έκλεψε τις εντυπώσεις, και βέβαια τα παιδιά του Κώστα Βερναρδάκη σίγουρα έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους, εάν και εφόσον βέβαια συνεχίσουν με το ίδιο στυλ.